γύριζες τον χρόνο πίσω. Ναι. Αυτό που έγινε τότε, που σηκώθηκες να πας μπροστά στη κάμερα και να πεις το παράπονο, θα το ξανάγανε. Αν ξαναγινόταν το ίδιο. Ναι, ναι, φυσικά. Ξέρεις πόσα συγχαρητήρια έχω πάρει γι' αυτό. Από ανθρώπους της τηλεόρασης. Τι σε χάλασε τόσο πολύ. Με χάλασε συγκεκριμένη στιγμή το πώς έγινε και ότι έγινε επιτηδευμένα. Οπότε βγήκε και το είπα. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, άμα δεν τον ενημερώσει και δεν του πει τι συμβαίνει. Οπότε εγώ έκανα αυτό που κατάλαβα ότι γίνεται. Πιστεύεις ότι κάποιος το είχε δημιουργήσει αυτό. Βεβαίως. Γιατί έτσι ξαφνικά εμένα μου ήρθε να πω μπροστά στην τηλεόραση. Αν παρακολουθήσει όλη τη σεζόν, δεν με ενδιαφέρει καν να μιλάω. Να φαίνομαι να είμαι μπροστά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε προφανώς κάτι έγινε για να το κάνω αυτό. Μάλιστα. Ήταν κάποιος που ήταν στο πλατό της εκπομπής ή. Άλλη ερώτηση. Οκ. Θα το ξανά έκανες, θα ξαναπήγαινες πάνελ σε εκπομπή. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει να λέω να πρέπει να σχολιάσω κάποιον άσχημα. Γιατί καμιά φορά πρέπει να υπάρχουν και κακοί στο πάνελ που θα σχολιάσουν άσχημα, που θα πούνε το αρνητικό κτλ. Και όταν πρόκειται να σχολιάσω και ανθρώπους που μπορεί να συμπαθώ ή που να συνεργάζομαι ή που να είναι τραγουδιστές και αυτοί κτλ., έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Οπότε καλό είναι να μην. Ναι,